Γεια σας φίλοι μου. Στην εποχή που ζούμε, όλο και πιο πολύ εξαρτώμαστε την τεχνολογία, καθώς πλέον όλα εξελίσσονται και σε πιο έξυπνα. Οπότε και έχουμε έξυπνα τηλέφωνα, τηλεοράσεις, έξυπνα ρολόγια, αυτοκίνητα. Για μία έξυπνη συσκευή θα μιλήσουμε και σήμερα. Πρόκειται για το νέο Cosped Magic το 4, το 4, το οποίο το έχω προμηθευτεί από γνωστό μαγαζί του εξωτερικού, σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Για να δούμε όμως, αξίζει έστω και αυτά τα λίγα που δώσαμε ή έχουμε κάποια καλύτερη επιλογή? Αυτό θα το μάθετε αμέσως τώρα. Εδώ έχουμε λοιπόν το νέο Cosped Magic 4. Έχουμε επιλέξει σε μαύρο χρώμα, καθώς επίσης βγαίνει και σε ροζ για γυναίκες. Ανοίγοντας το λοιπόν το κουτί, αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά το ρολόι μας, ένας αντάπτορας ασύρματης φόρτισης, το manual, και μια ευχαριστήρια κάρτα που μας ευχαριστούν που έχουμε πάρει το προϊόν τους. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Εκ πρώτης όψεως το ρολόι φαίνεται αρκετά ποιοτικό. Έτσι, έχει ωραίο φινίρισμα. Έχει δύο κουμπιά, το power και το back. Πίσω έχει μια προεξοχή ώστε όταν κοιμόμαστε να μην βγαίνουν οι ακτίνες οι πράσινες όταν μας μετράει τους καρδιακούς παλμούς μας. Και εδώ πέρα είναι για την ασύρματη φόρτιση, δεν βγάζουμε λουράκια κτλ. Τσουπ, έρχεται και για τη φόρτιση. Είναι αδιάβροχο, το λουράκι είναι σιλικόνης, εντάξει, φαίνεται αρκετά ποιοτικό και νομίζω ότι μπορούμε να το ανοίξουμε. Τι λέτε? Πατάμε λοιπόν το power. Και είμαστε στο πρώτο watch face. Σε αυτό που δίνει ουσιαστικά το εργοστάσιο. Magic 4, έτσι σχηματίζεται το τεσάρι. Είναι αρκετά όμορφο, έτσι. Και τα χρώματα είναι αρκετά ζωντανά. Όμορφο. Λοιπόν, οπότε, κάνοντας προς τα κάτω, βλέπουμε εδώ πέρα τις συντομεύσεις. Εξοικονόμηση ενέργειας, Theater Mode, το οποίο είναι ουσιαστικά για να μπει σε μια κατάσταση να μην μας ενοχλούνε. Το ξαναβγάζουμε. Εδώ πέρα είναι συνδεμένο με το τηλέφωνο, άμα θέλουμε δόνηση ή όχι. Κάτι πάρα πολύ χρήσιμο είναι η φωτεινότητα. Και ρυθμίσεις. Όπως βλέπουμε και η απόκριση είναι αρκετά καλή. Εδώ έχουμε τις ειδοποιήσεις μας. Άμα το κάνουμε από τα δεξιά έχουμε βήματα. Μας δείχνει τα βήματά μας, την κατάσταση του ύπνου. Άμα έχουμε κάνει εξάσκηση, καρδιά. Εδώ πέρα έχουμε την αρτηριακή πίεση. Εδώ πέρα έχουμε τον καιρό που όμως δεν μας το δείχνει. Θα μιλήσουμε για αυτό λίγο πιο μετά. Εδώ μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφία μέσα από το smartwatch όταν το έχουμε συνδεμένο με το κινητό μας. Player και μια λειτουργία ουσιαστικά για να κάνουμε κάποιες ασκήσεις αναπνοής άμα θέλουμε να χαλαρώσουμε ή το οτιδήποτε. Και βγαίνουμε ξανά στην αρχική την σύνδεση. Και εδώ είναι το μενού μας. Player. Πάλι το ίδιο είναι για να τραβήξουμε φωτογραφία μέσα από το smartwatch, να τραβήξουμε ουσιαστικά φωτογραφία. Ειδοποιήσεις.
Ο καιρός. Τώρα τι γίνεται. Εγώ το έχω συνδεμένο, αλλά καιρό δεν δείχνει. Ακόμα δεν έχω βρει δυστυχώς το τι παίζει. Είμαι στο ψάξιμο, άμα κάποιος ξέρει και μπορεί να βοηθήσει, καλό θα ήταν. Σε άλλα reviews που έχω δει, δουλεύει κανονικά. Εδώ είναι η άσκηση αναπνοής. Αρτηριακή πίεση. Και εδώ είναι τα διάφορα modes που έχει. Περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο, σκινάκι, μπάντμιντον, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κολύμβηση, ορειβασία, τένις, ράγμπι, γκολφ. Ελλειπτική, ελεύθερη εκπαίδευση, σκι, bowling. Έχει μπόλικες λειτουργίες όπως βλέπετε, άμα σας χρειάζονται όλες και άμα θέλετε κάθε φορά να διαλέγετε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη μέτρηση παλμών της καρδιάς. Τώρα μετράει. Εντάξει, δεν το φοράμε τώρα, έτσι. Και εδώ έχουμε τον ύπνο. Πόσο έχουμε κοιμηθεί, ελαφρύς ύπνος, βαθύς ύπνος, 24ωρο και σε 7ήμερο. Τα βήματά μας, οι θερμίδες, η απόσταση σε βάση 24ωρο, έτσι και οι τελευταίες 7 ημέρες. Το μενού μας, πάλι το Theater Mode, Reset, άμα θέλουμε να το κλείσουμε, πληροφορία για την εφαρμογή, για να μπούμε με το κινητό. Άμα θέλουμε το μενού μας να το κάνουμε σε grid view ή σε λίστα, δηλαδή έτσι όπως το είχαμε πριν, ή να βγουν όλα σε λίστα. Το brightness, που πραγματικά παιδιά βοηθάει πάρα πολύ. Και vibration. Αυτά είναι ουσιαστικά από το μενού. Για να δούμε τώρα τη συνδεσιμότητα με το κινητό. Okay. Και εδώ λοιπόν έχουμε το κινητό. Έτσι. Μας δείχνει τα βήματα, στο οποίο έχει και διάφορες άλλες πληροφορίες. Για τις τελευταίες 7 ημέρες και διάφορα στατιστικά. Ύπνος, κατάσταση ύπνου. Έχει ένα ωραίο γράφημα και μας λέει εδώ για την ποιότητα του ύπνου, πόσους παλμούς είχαμε κατά τη διάρκεια που κοιμόμασταν. Καρδιακή παλμή, συνεχής καρδιακή παλμή, αρτηριακή πίεση και εδώ πέρα είναι οι ασκήσεις, η πέθρια τρέξιμο. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε στο άλλο μενού, στο οποίο ουσιαστικά μας δείχνει τα καντράν του ρολογιού, αυτό είναι που έχει επιλέξει τώρα. Κάτι πολύ ωραίο είναι, το οποίο ουσιαστικά θα το δείτε, πιστεύω θα το δείτε, ότι πες ότι το αλλάζουμε, τσουπ, αλλάζει κατευθείαν. Αλλάζει κατευθείαν. Άμεσα. Έχουν κάποια κατεβασμένα, οπότε άμα θέλετε μετά να μπείτε σε περισσότερα καντράν, watch faces που τα λέμε, έχει διάφορα, έχει μια επιλογή εδώ πέρα έτσι με μπόλικα ρολογάκια, watch faces για να διαλέξετε, έχει κάποια όμορφα, εντάξει αυτά είναι ανάλογα με τα γούστα. Έχουμε λοιπόν τις ειδοποιήσεις μας, δεν έχει για Viber, αυτά όλα οι ειδοποιήσεις. Έχει ουσιαστικά αυτά που χρησιμοποιούν θεωρητικά οι περισσότεροι, τηλέφωνο, μηνύματα, Facebook, Twitter, Instagram και μετά έχει τα άλλα. Δηλαδή ό,τι ειδοποίηση έρχεται στο κινητό, να έρχεται κατευθείαν και στο ρολογάκι. Συναγερμή, δεν έχουμε βάλει κάτι τώρα, είναι τα alarms. Κλίστρο.
Είναι αυτό για να τραβήξουμε ουσιαστικά μέσα. Έχει εμφανιστεί κιόλας κατευθείαν. Έτσι. Και εδώ ουσιαστικά είναι το κανονικό το μενού. Τα άλλα που λέει. Εύρεση συσκευής, μορφές ώρας, σύστημα μονάδας, να μην ενοχλούμε. Υπενθυμίσεις, εξοικονόμηση μπαταρίας, γλώσσα, γρήγορη προβολή, υπενθύμιση για νερό. Άμα ξεχνάτε να πιείτε νερό, έτσι. Προειδοποίηση καρδιακών παλμών. Ο καιρός που έχουμε διαλέξει, αλλά ακόμα δεν τον έχουμε βρει. Και για τα κορίτσια, υπενθύμιση του κύκλου. Και εδώ είναι για την αναβάθμιση. Προφίλ. Φτιάχνουμε το προφίλ μας, ώστε οι μετρήσεις να είναι λίγο πιο αξιόπιστες, έτσι, γιατί αλλιώς, εντάξει, δεν είναι και τόσο αξιόπιστες. Στόχος. Να έχουμε βάλει τα 10.000 βήματα. Εδώ πέρα έχει έναν οδηγό προστασίας λειτουργίας φόντου. Δηλαδή, στην περίπτωση που το Bluetooth έχει κάποιο θέμα, εγώ δεν έχω συναντήσει κάποιο θέμα, είναι η αλήθεια. Έχει εδώ πέρα μια λίστα τηλεφώνων, το πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις σαν πρόβλημα. Okay. Google Fit, το οποίο το συνδέεις με το Google. Και διάφορες πληροφορίες. Ουσιαστικά αυτή είναι και η εφαρμογή. Αυτό είναι το ρολογάκι. Νομίζω, εντάξει, και οπτικά, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, εντάξει, είναι αρκετά όμορφο. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην χρειάζεται συνέχεια να το φορτίζω, να είναι λίγο όμορφο, ρε παιδί, κτλ. Δεν θα το χρησιμοποιώ ουσιαστικά. Το θέλω για καθημερινή χρήση. Εν κατακλείδι, αν θέλετε να επιλέξετε ένα smartwatch το οποίο να είναι αρκετά φθηνό, εμείς το έχουμε πάρει μόλις 28 ευρώ, έτσι, σε αντίθεση με κάποιο band που θα μπορούσατε να πάρετε με τα ίδια λεφτά, νομίζω ότι αυτή είναι κατάλληλη επιλογή. Καλή απόκριση, όμορφα χρώματα, καλή ποιότητα και ένα ρολογάκι το οποίο στην τελική φαίνεται ρολόι, έτσι, δεν είναι μπαντάκι. Μην ξεγελιόμαστε, δεν είναι κάτι που θα το πάρει κάποιος επαγγελματίας, ένας επαγγελματίας αθλητής. Θα το πάρει κάποιος το οποίο το θέλει για καθημερινή χρήση. Η ποιότητά του είναι εξαιρετική, το βλέπετε, ελπίζω να σας άρεσε. Αυτά είχα εγώ να σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.